μάτς το οποίο από την αρχή του ξεκίνησε, μας πήγαν όλα ανάποδα, κυρίως με την απόδοσή μας, δεν ήμασταν καθόλου καλοί. Δεν ξεκινήσαμε όπως θα θέλαμε, να είμαστε πιεστικοί, να βγάλουμε pressing. Και στην πρώτη φάση που ήταν ο αντίπαλος, σκόραμε. Για μας αυτό το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ κακό, παρόλο που προσπαθήσαμε στο δεύτερο μήχρονο και είχαμε ένα καλό 20 λεπτό, θα έλεγα, εκεί που ισοφαρίσαμε. Μετά χάσαμε την ηρεμία μας, την ψυχραιμία μας, δεν είχαμε το καθαρό μυαλό για να πάμε να κερδίσουμε το μάτς μας σωστό τρόπο. Θα έλεγα ότι υπήρχε ένας εκνευρισμός όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Φαίνεται ότι δεν έχουμε ηρεμία όταν κάτι στραβώσει σε ένα παιχνίδι για να παίξουμε ποδόσφαιρο και να σκοράρουμε. Και αυτό υπήρχε σήμερα. Εκνευρισμός. Ένας αντίπαλος ο οποίος έπαιζε πολύ σφιχτά πίσω, με ψηλά παιδιά, και δυστυχώς δεν βρήκαμε τους τρόπους να διασπάσουμε αυτή την άμυνα. Μία ήττα η οποία μας στεναχωρεί. Βεβαίως υπάρχει μέσα στο ποδόσφαιρο και αυτό, η ήττα. Μας στεναχωρεί όλους, αλλά κανείς δεν κέρδισε το πρωτάθλημα την 8η αγωνιστική. Για μας είναι πολύ σημαντικό, όπως έχω πει, σε άσχημα αποτελέσματα, να βλέπουμε τα λάθη μας, να βλέπουμε την επόμενη μέρα, για να ηρεμήσουμε. Και σίγουρα η ομάδα πρέπει να μπαίνει με πιο πολύ αυτοπεποίθηση από το πρώτο λεπτό για να κερδίζει τέτοια μάτς. Να μπαίνει μπροστά στο σκορ και ίσως μετά θα είναι καλύτερα και πιο εύκολο. Αυτό έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα και πρέπει να το αποδεχτούμε. Υπάρχουν ερωτήσεις. Ναι. Αναφέρεται πριν από τον coach του Καρισκάκη, πολλές φορές η λέξη φαβορή από τον πόρο θεωρείται ότι δημιουργεί ένα πλέον κίνητρο στους αντίπαλους που έχετε εδώ πέρα, εσύ να το πεις γενικότερα, στο ότι το νούμερο φαβορή ή εδώ το φαβορή να είναι. Είναι κίνητρο για τον κάθε αντίπαλο, αλλά αυτό το ξέρουμε εμείς. Ξέρουμε ότι κάθε αντίπαλο θα έρθει να δώσει κάτι παραπάνω. Πάντα εξαρτάται από τη δική μας απόδοση και εμείς σήμερα δεν ήμασταν καλοί. Και κυρίως όταν δεν ξεκινάς, το έχω πει πολλές φορές στους ποδοσφαιριστές, όταν δεν ξεκινάς ένα μάτς πολύ καλά, δεν μπορεί να το τελειώσει και καλά. Οπότε η απόδοση στο πρώτο ημίχρονο επηρέασε γενικά την εικόνα της ομάδος. Δίνεις αυτοπεποίθηση στον αντίπαλο με την εικόνα που είχαμε δώσει με αυτοπεποίθηση στον αντίπαλο, που πήγε και μπροστά στο σκορ και τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο. Ερώτηση. Είπα, είναι το καθαρό μυαλό, η ηρεμία των απέξω ποδόσφαιρο. Υπήρχε ένας εκνευρισμός γενικά και για μένα δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό, γιατί συμβαίνει. Μάλλον ξέρω, αλλά προσπαθώ να το λύσω. Σε έναν αγώνα δεν πάνε όλα καλά. Okay, μπορεί να στραβώσει κάτι, αλλά εκεί πρέπει να έχεις την ηρεμία, την αυτοπεποίθηση, το καθαρό μυαλό και να μην πέσεις στην παγίδα, δηλαδή, του αργού παιχνιδιού, του καθυστερήσεων, να βρεις ρυθμό και να μην έχεις εκνευρισμό. Εμείς αυτά όλα τα είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο και μετά την ισοφάριση, παρόλο που σας είπα όταν ισοφαρίσαμε είχαμε ένα καλό δεκάλεπτο, 15 λεπτό αν δεν κάνω λάθος, αλλά γενικά δεν είχαμε την ηρεμία για να παίξουμε ποδόσφαιρο και να έχουμε και την ισορροπία των γραμμών μας, ώστε να μην δεχτούμε άλλο γκολ. Αυτά δεν τα είχαμε. Άλλη ερώτηση. Υπάρχει μια δήλωση δημοσιευμένη από τον πρόεδρο του Απόλλωνα που σας ζητάει να αναλάβετε τις ευθύνες σας σε συγκεκριμένο site. Γνωρίζετε κάτι από αυτού? Όχι, δεν το γνωρίζω. Τις ευθύνες που τις έχω αναλάβει την ημέρα που έχω έρθει εδώ. Είναι ευθύνη να είσαι σε αυτή την ομάδα. Πρόεδρος είναι. Βεβαίως έχω αναλάβει την ευθύνη. Έχω την ευθύνη της ομάδος που μέχρι τώρα είναι πρώτη, είναι έγκυπτη, αλλά και με μία ήττα μπορούν να καταστραφούν όλα. Αυτή είναι η άποψή μου. Καλησπέρα. Το ζητούμενο της επόμενης μέρας είναι η ηρεμία. Πάντα είναι θέλω ηρεμία. Λίγο να έρθω σε συνέχεια και με την ερώτηση του συναδέλφου. Πάντα είναι η ηρεμία σε αυτή την ομάδα η επόμενη μέρα. Είτε κερδίζουμε είτε όχι. Είναι η ηρεμία. Πρέπει να έχει η ομάδα
να υπάρχει θετική ενέργεια προς τους παίκτες, προς όλους. Και αυτή είναι η δουλειά μου. Αυτό πρέπει να κάνω. Σε όλες τις ομάδες ήμουνα, είχε χάσει. Είχαμε και ήττες, αλλά κοιτούσαμε την επόμενη μέρα για να ανατρέξουμε την κατάσταση. Έχετε αναφερθεί ξανά στο κομμάτι ηρεμία, ακόμα και σε παιχνίδια που βγήκαν από νωρίς, που η ομάδα προηγήθηκε και έχασε την αυτοσυγκέντρωσή της. Πού πιστεύετε ότι πηγάζει? Πού πιστεύω? Ότι πηγάζει αυτή η έλλειψη ηρεμία της ομάδας. Από πού πηγάζει? Προσπαθώ να το λύσω αυτό, δίνοντας αυτοδοποίηση στα παιδιά, προσπαθώντας να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Άλλες φορές τα καταφέρνουμε, άλλες όχι. Ξεχνάμε ότι είναι μια ομάδα η οποία πήρε 20 παίκτες το καλοκαίρι. Η άποψή μου, δεν το λέω τώρα για την ΙΤΑ, είναι ότι οι ομάδες δεν χτίζονται από μια μέρα στην άλλη. Βεβαίως έχουμε την πίεση του πρωταθλητισμού και γι' αυτό είμαστε εδώ. Άλλη ερώτηση? Ναι. Στο προηγούμενο παιχνίδι είδαμε ότι είχατε χρησιμοποιήσει τον Αναγνωστόπουλο αντί του Χουάντερσον. Αυτό είναι ένα δείγμα εμπιστοσύνης προς όλους τους παίκτες. Κάτι που λίγοι προπονητές να επισημάνουν ότι κάνουν. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή, όσον αφορά τους τερματοφύλακες, υπάρχουν δύο πολύ καλοί τερματοφύλακες στην ομάδα και θέλω να δείχνω εμπιστοσύνη σε όλους. Όπως και στο ρόστερ που έχουν παίξει 23 ποδοσφαιριστές μέχρι σήμερα. Αυτά που λέω στους παίκτες, δηλαδή για την εμπιστοσύνη που τους έχω, θέλω να τους το δείχνω και το κάνω πράξη. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει, αν αλλάξει ένα-δύο παίκτες στην ομάδα, μένοντας ο βασικός κορμός, υπάρχουν μεγάλες αλλαγές στην απόδοση της ομάδας. Προσπαθώ να στηρίζω τους ποδοσφαιριστές, έτσι έκανα τόσα χρόνια σαν προπονητής και δεν πρέπει να αλλάξω. Θα στηρίζω τους παίκτες μου συνέχεια. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ο Απόλλων είναι πρώτος, τουλάχιστον περιμένουμε και το μάτς του Πας Γιάννενα που ξεκινάει. Περιμένατε ότι κάποια στιγμή η ομάδα θα έχανε κιόλας? Εννοώ ότι ο Απόλλωνας ήταν πρώτος, είχε κάποια μάτς που είχε καλή απόδοση, είχε κάποια μάτς που τα έπαιρνε γιατί ήταν αποτελεσματικός. Σήμερα ξεκίνησε άσχημα το παιχνίδι, στο δεύτερο μήχρονο μπήκε δυνατά, ισοφάρισε. Ωστόσο η έλλειψη καθαρού μυαλού, περίπου αυτή την άποψη έχω και εγώ, του στήχησε, τσάκισε το μάτς. Εννοώ ότι περιμένατε ότι θα ερχόταν η ΙΤΑ και πώς θα τη διαχειριστείτε? Όχι, η ΙΤΑ δεν περιμένουμε γιατί δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να ιτηθούμε. Αλλά αν το δούμε ρεαλιστικά είναι και μέσα στο ποδόσφαιρο. Βεβαίως αυτή η ΙΤΑ δεν είναι μέσα στο πρόγραμμά μας ή να το δούμε ότι τον αντίπαλο του παίζαμε. Από εκεί και πέρα η διαχείριση μιας ΙΤΑς στον Απόλλωνα φαίνεται, ή και μια ισοπαλία σε Απόλλωνα, φαίνεται είναι πολύ δύσκολο κομμάτι της επόμενης μέρας. Αυτό που μετράει για μένα είναι ότι έχοντας χτίσει μια ομάδα το καλοκαίρι, όπως σας είπαμε, 20 ποδοσφαιριστές και έχοντας αυτόν τον στόχο, το στόχο τον κατακτάς στο τέλος. Και ο στόχος του πρωταθλήματος, και εκεί θα κρυθούμε όλοι, νομίζω ότι θα είναι στα play-off. Βεβαίως όλοι μας θα θέλαμε μια ομάδα με τους παίκτες που έχει, με την ποιότητα που έχει, αναμφισβήτητα έχει ποιότητα η ομάδα, να παίζει εκπληκτικό ποδόσφαιρο, να μπαίνει μέσα και να κερδίζει 3 και 4-0, όμως παίζει και ο αντίπαλος. Και είναι και, επαναλαμβάνω, μια καινούργια ομάδα. Ο στόχος κατακτείται στο τέλος. Μακάρι να μπορούσαμε να πάμε στα play-off και να έχουμε διαφορά. Αυτό δεν γίνεται. Παίζουν κι άλλοι. Και βλέπετε ότι μάχονται οι άλλοι. Και πρέπει να βάλουμε και άλλα στοιχεία μας μέσα στο παιχνίδι μας. Πέρα από το ότι λέμε ότι έχουμε ποιοτικούς παίκτες, να δίνουμε και μάχες μας στο γήπεδο. Γιατί αυτή είναι η κατηγορία. Η επόμενη μέρα λοιπόν είναι σημαντική. Όπως είπατε εσείς στην ερώτησή σας, πάντα προπονητής έχει τις ευθύνες. Ποτέ σαν άνθρωπος, σε ό,τι κάνω, δεν έχω βγάλει, να το πω έτσι, τον εαυτό μου απ' έξω. Και γι' αυτό είμαι εδώ. Γι' αυτό δουλεύω κάθε μέρα. Άλλη ερώτηση? Να πάμε σε λίγο. Άμα δεν σε κοινές. Δημήτρη, σε ακούμε. Καλησπέρα για εμένα. Όπως είπε και ο προπονητής, ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε, ξέρουμε ποια είναι η κατηγορία, ξέρουμε πώς είναι αυτές οι ομάδες της κατηγορίας.
Εμείς δεν ανταποκριθήκαμε ούτε στο ελάχιστο στα δεδομένα αυτού του παιχνιδιού. Περιμέναμε μόνο με την ποιότητά μας να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Πρώτος εγώ, που είμαι από τους μεγαλύτερους και τους πιο έμπειρους, αναλαμβάνω τις ευθύνες πλήρως. Το δυνατό μας στοιχείο μέχρι τώρα ήταν η άμυνα σε αυτό το παιχνίδι, δεν ανταπεξήλθε. Δεχτήκαμε ένα γκολ. Όλα τα παιδιά προσπάθησαν. Δηλαδή σε αυτό δεν έχουμε καμία κουβέντα, γιατί όλα τα παιδιά έδωσαν ό,τι μπορούσαν σε αυτό το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα ήρθε ένα γκολ, ένα κρύο γκολ, και εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Αναλαμβάνουμε πλήρες τις ευθύνες. Ξέρουμε ότι ήταν στο ποδόσφαιρο, ξέρουμε ότι είμαστε πρώτοι, ξέρουμε ότι όλοι θα έρχονται εδώ ή εκτός έδρας και θα παίζουν εναντίον μας με μεγαλύτερο πάθος, με μεγαλύτερη ένταση. Θα παλεύουν και αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς για να μπορέσουμε αυτή την ποιότητα που έχουμε να την κάνουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει ερώτηση. Ναι, ναι. Καλησπέρα. Θεωρείτε σήμερα ότι ο αντίπαλος σας εγκλώβησε? Όχι, δεν θεωρώ ότι μας εγκλώβησε. Ξέραμε ότι ο αντίπαλος θα έρθει και θα παίξει κλειστά. Ξέραμε ότι πρέπει να βάλουμε ένα γρήγορο γκολ για να ανοίξει μια άμυνα κλειστή. Είδαμε ότι έπαιζε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Όσο περνούσε η ώρα και με το γρήγορο γκολ που έβαλε ο αντίπαλος, η ψυχολογία του άλλαζε. Η δική μας σιγά σιγά έπεφτε, δεν μπορούσαμε να βρούμε τους διαδρόμους. Δεν κάναμε αυτά που είχαμε δουλέψει ουσιαστικά και γι' αυτό δεν πήραμε τίποτα από αυτό το παιχνίδι. Άλλη ερώτηση. Μια ερώτηση μόνο. Γνωρίζουμε ότι η διοίκηση ανταποκρίνεται απέναντί σας, ότι πλήρωνεστε στην ώρα σας, ότι δεν σας λείπει κάτι. Εγώ θα σταθώ σε δύο λέξεις. Ηρεμία, το είπαμε και πριν, και έμπνευση. Αυτά τα δύο στοιχεία τα εισπράτεται από τη διοίκηση. Ηρεμία και έμπνευση. Ναι, ισορροπία θα το χαρακτηρίζω εγώ, γιατί και στις ήττες και στις νίκες, όταν θέλεις να είσαι πρωταθλητής, πρέπει στο τέλος να είσαι πρωταθλητής. Δεν μπορεί ούτε την πρώτη αγωνιστική ούτε την τελευταία. Η διοίκηση προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατό για να έχει η ομάδα ό,τι καλύτερο μπορεί. Έχει φέρει εδώ για μένα τους καλύτερους προσθετικούς της κατηγορίας, τον καλύτερο προπονητή της κατηγορίας. Το δείχναμε. Σήμερα ήρθε μια πρόσμηνη ήττα. Ναι, πρέπει να υπάρχει ισορροπία αύριο, από αύριο κιόλας. Έχουμε δύο παιχνίδια μέχρι τα Χριστούγεννα για να κερδίσουμε αυτά τα παιχνίδια, να ηρεμήσουμε και από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, δηλαδή έχουμε 22 παιχνίδια στο δεύτερο ακόμη, οπότε δεν μπορεί να τελειώνουμε όλα εδώ. Ναι, η ισορροπία είναι πολύ σημαντικό κομμάτι στον τομέα του πρωταθλητισμού και γενικότερα στις ελληνικές ομάδες. Έχουμε δει ότι μπορεί να καταστραφούν τα πάντα ή ο ενθουσιασμός μπορεί να κάνει τα πάντα διαφορετικά από τη μία μέρα στην άλλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.